Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα ήθελα να σας δώσω ένα κλειδί, μια πληροφορία για να βγούμε έξω από τις έννοιες των δογμάτων και να καταλάβετε στην πραγματικότητα τι είναι αυτό που εννοούμε όταν λέμε ερχόμαστε στο κέντρο μας κάτω από μια επιστημονική άποψη. Σε ένα βίντεο που είχα γράψει πριν από κάμποσο καιρό για το Matrix είχα εξηγήσει ότι όλα στην πραγματικότητα είναι το ίδιο πράγμα, η ίδια ουσία και από τη στιγμή που πήγαμε στον υποατομικό κόσμο, θα λέγαμε επιστημονικά, μπορούμε να καταλάβουμε την έννοια ότι στην πραγματικότητα υπάρχει ένα υποσωματίδιο πιο μικρό ακόμα και από τα διάφορα νετρίνια, θα λέγαμε, που παίρνουν όποια κατεύθυνση θέλουν και δεν ανήκουν στον νόμο της φυσικής, θα λέγαμε, με βαρύτητες, έλξεις και τα υπόλοιπα. Και αυτό το υποσωματίδιο, το αρχικό, αυτό στην πραγματικότητα είναι το μόνο που υπάρχει και σαν μπύλια σε τα διάφορα σκάνερ και σε τυπωτές που τρέχουν πολύ γρήγορα και διαμορφώνουν την εικόνα της σελίδας, έτσι ακριβώς, αν αυτό το μικρό σωματίδιο ή το μοναδικό σωματίδιο εκπέμπει τη δική του, θα λέγαμε, ταχύτητα, τρέχει με την δική του άπειρη ταχύτητα στο αυτό το διάφορο κενό το οποίο υπάρχει, δημιουργεί όλο αυτό το ολογραφικό σύμπαν, τέμνοντας τον εαυτό του πάνω στις τροχές που κάνει και εξηγήσει ότι κάθε φορά που περνάει μία, δύο, τρεις φορές από τον εαυτό του δίνει και την αίσθηση ότι υπάρχει ένα άλλο σωματίδιο και κάτω από αυτή την έννοια όλα τα σωματίδια που υπάρχουν στη φύση στην πραγματικότητα είναι αυτό το πανταχού παρόν σωματίδιο που εμφανίζει τον εαυτό του δεξιά και αριστερά σε απεριόριστες, θα λέγαμε, άπειρες μορφές και άλλα σωματίδια που εμείς μπορούμε να αντιληφθούμε. Κάτω από αυτή την έννοια τα πάντα είναι ένα. Κατά αυτή την έννοια, όταν εμείς φτάσουμε μέσα μας, όταν σας είχα πει σε προηγούμενο βίντεο ότι μπαίνουμε αναλόγως όσο ανεβαίνει η συχνότητα της συνείδησης, έχει το δικό της χρόνο και φτάσουμε να δούμε αυτή την ένωση στην πραγματικότητα, δηλαδή φτάσουμε τη συνείδησή μας τόσο πολύ στο κέντρο, ώστε τρέξει με αυτή την ταχύτητα, θα λέγαμε, και νιώσει την πραγματικότητα αυτό την έννοια του σωματιδίου, τότε κάθε αντικείμενο, κάθε άλλη μορφή, στην πραγματικότητα το νιώθουμε εαυτό μας. Τότε είμαστε σε μια πλήρη συνουσία με όλα τα πράγματα. Και αν στην πραγματικότητα εμείς λοιπόν μέσω των διαφόρων διαλογισμών ή άλλων πρακτικών φύγουμε από την αίσθηση του νου, των μορφοποιήσεων δηλαδή, και μπούμε σε αυτή την συνειδησιακή μας κατάσταση, τότε θα δούμε στην πραγματικότητα ότι μπορούμε να φτάσουμε σε εκείνο το φως που μέσα μας μπορεί να μας δώσει την έννοια ότι εμείς είμαστε η ίδια η διάσταση. Κάτω από αυτή την, θα λέγαμε, επιστημονική ανάλυση που τώρα σας έκανα, όλες οι διδασκαλίες που θέλουν να σας δώσουν αυτή την έννοια της αγάπης που στην πραγματικότητα αυτό είναι, γιατί είμαστε όλοι ένα, δώσαν όλες τις διάφορες πρακτικές και ονομασίες και από τα δόγματα που τότε μπορούσαν να συλλάβουν οι διανοητικές, τα διανοητικά επίπεδα του ανθρώπινου είδους. Αυτά σχετικά με την έννοια της αγάπης, με την έννοια του όλα σε ένα, με την έννοια του πώς εμείς μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το απεριόριστο, έτσι, σημείο που να νιώθουμε τη συνεχικότητα και να χάσουμε την ατομικότητα. Ειρήνη σε όλους.